Τον πόλη Καζατζίδη έχουμε δίπλα μας. Πόλη, μετά από 18 χρόνια, ο αγροτικός αστέρας ξανά στα σαλόνια της πρώτης αεραστεχνικής από του χρόνου πλέον, μια και καταργείται η Α1 και Α2 και δημιουργείται η Α-αεραστεχνική. Θα θέλαμε λίγο να μας πεις καταρχάς πώς αισθάνεσαι. Σε είδαμε σήμερα χαρούμενο. Έκανες μια μεγάλη προσπάθεια μαζί με το ΔΣ όλη τη χρονιά. Παλέψατε και στο τέλος καταφέρατε να πετύχετε τον στόχο σας, που ήταν να ανεβάσετε την ομάδα επίπεδο. Θα θέλαμε λίγο να μας σχολιάσεις την άνοδο αυτή και πώς εμπετεύχθη. Πρώτα απ' όλα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που μας στήριξε φέτος. Το γήπεδο ήταν σχεδόν κάθε Κυριακή γεμάτο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ανία τον Αναστασιάδη, τον Νίκο τον Καρύπητη, τον Τάσο τον Πρισίμη, τον Λάζαρο τον Τζιπλακίδη, τον Μάκη τον Μουσκεφτάρα και τον Γιώργο τον Κοζίδη, που ήμασταν μια ομάδα όλη τη χρονιά και καταφέραμε αυτό που καταφέραμε, με όποιο τρόπο το καταφέραμε, ξαναλέω, γιατί ήταν μια δύσκολη χρονιά, μια ομάδα που δεν ήταν δομημένη σωστά τα προηγούμενα χρόνια, και εννοώ ότι η ομάδα διαλύθηκε, έπεσε στη γάμα κατηγορία, στη β' κατηγορία περιπλανήθηκε και δεν είχαμε, ας πούμε, μια τόσο μεγάλη βάση ή μια σταθερή βάση ώστε να πετύχουμε ακόμα πιο εύκολο αυτό που κάναμε φέτος. Ξοδέψαμε πάρα πολλά χρήματα και πάρα πολύ χρόνο για να το κάνουμε, γιατί αγαπάμε αυτή την ομάδα. Πριν 18 χρόνια που έπεσε το ΔΣ, τα παιδιά που ανέφερα, ο Ανανίας, εγώ, ο Γκαρύπης, ο Μπρισίμης, ήμασταν μέλη αυτής της ομάδας 15 χρονών τότε. 14 και 15 χρονών. Παίζατε μπάλα τότε μαζί. Παίζαμε μπάλα και ήμασταν 14 και 15 χρονών. Και όταν ήρθα ξανά στην ομάδα το 2007-2008 με τη διοίκηση Καρακόλια Γκιονάκη και δεν ανέβηκε η ομάδα στις λεπτομέρειες, για να τονίσω ότι για αυτοί οι άνθρωποι ξόδεψαν για την ομάδα, άσχετα αν δεν βγήκε εκείνη τη χρονιά. Δεν έχει σημασία μόνο το χρήμα πολύ. Νομίζω ότι φέτος το κατάλαβες και εσύ. Ναι, προσπάθησαν όμως, έτσι. Ήταν από τις λίγες διοικήσεις αυτά τα τελευταία 18 χρόνια που προσπάθησε πραγματικά για να επαναφέρει τον αστέρα σε υψηλό επίπεδο. Και όταν έφυγα από εδώ το καλοκαίρι του 8, είχα πει στον Ανανία ότι όταν θα έρθω για να ανεβάσουμε την ομάδα. Και όντως έτσι έγινε και γι' αυτό είμαι χαρούμενος. Πόλη, από εδώ και πέρα τώρα. Σήμερα γιορτάζεται, είναι μεγάλη μέρα για τον αγροτικό αστέρα Πλατέως. Είχαν πολλά χρόνια, όπως είπαμε, να το ζήσουν αυτό οι φίλαθλοι της ομάδος. Τι σκέφτεσαι για το μέλλον? Θα δείξει πρώτα απ' όλα να ρεμίσουμε λίγο, να χαρούμε τη στιγμή και μετά από 10-15 μέρες θα μαζευτούμε για να μιλήσουμε για την ομάδα. Πάλι θα βρισκόμαστε εννοείται μες στη εβδομάδα. Αυτή τη φορά θα πίνουμε ένα καφέ ξένιαστο. Αυτό είναι σωστό, γιατί το άγχος θα λέγαμε. Μας έφυγε το άγχος, ναι, γιατί είχαμε να κάνουμε με δύο ιστορικά χωριά και τη Μελική. Να τη δώσω συγχαρητήρια κιόλας για την πρωτιά που δίκαια την κατέκτησε. Ήταν η πιο σταθερή ομάδα σε όλο το πρωτάθλημα. Και με ένα άλλο χωριό, το Κλειδί, το οποίο είχε μια σταθερή πορεία αυτά τα χρόνια. Δεν είχε μια πορεία σαν τη δικιά μας, που ήταν δύσκολο να. Είχε παρουσίες στην Α1 το Κλειδί, συνεχής, εντάξει, έπεσε μετά στην Α2, αλλά ήταν πιο καλά. Ήταν ζωντανός οργανισμός. Ήταν ζωντανός οργανισμός. Αυτό ακριβώς. Και καταφέραμε εμείς και να ήμασταν αυτοί που πήραμε ένα από τα δύο εισιτήρια, αν και ήθελα το πρωτάθλημα, εγώ να σας πω την αλήθεια. Ήθελα να βγει η πρώτη ομάδα, αλλά και έτσι που ήρθε η άνοδος, πάλι καλά. Όλοι να πούμε ότι και ο πρωταθλητής και ο δεύτερος του χρόνου στην ίδια κατηγορία θα αγωνίζονται. Έτσι, να πούμε λίγο και δύο λόγια για τον προπονητή, ο οποίος με πρωινή ανάρτηση στο Facebook δήλωσε ότι αυτή θα είναι η τελευταία μέρα που θα κοτσουτσάρει τον αγροτικό αστέρα. Να σου πω την αλήθεια, και ξέχασα να το τονίσω, ότι ο Σάκης ο Παγκούρας ήταν προσωπική μου επιλογή. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ για όλα, γιατί δούλεψε για την ομάδα, έστω και άρρωστος και τέτοιο, δεν έλειψε ούτε μία μέρα από τις υποχρεώσεις της ομάδας. Έδωσε τα πάντα και την ψυχή του για την ομάδα και κατάφερε να πετύχει, και ήταν ο καπετάνιος της ομάδας και κατάφερε η ομάδα να πετύχει την άνοδο. Τώρα όσο για την ανάρτησή του, την είδα και εγώ το πρωί, λίγο με ξάφνιασε να σου πω την αλήθεια, γιατί από ό,τι λέγονται και ακούγονται, εγώ ας πούμε δεν ξέρω τίποτα.
η ομάδα θα, ό,τι αποφάσει θα πάρει, θα τις πάρει μετά από 10-15 μέρες. Εντάξει, ο Έλληνας φιλάθλος έχει πάντα και ένα προπονητή μέσα του. Ναι. Έτσι, υπάρχει ίντρικα λίγο εδώ στην περιοχή πολύ. Δεν πειράζει. Εντάξει. Έγινε πολύ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι για να κλείσουμε. Να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους παίκτες που με τη μεριά τους και αυτοί κάναν ό,τι μπορούσαν. Και θα παίξουν και ο Ελευθεριάδης που είχε και ο Μοσχεφτάρας στο χωριό τους και ο Καραούσοβλου στην Α1, με, πιστεύω με καλά. Στην Α, αργαν... πάει Α1. Στην Α κατηγορία, πιστεύω σε μια καλά οργανωμένη ομάδα. Όχι όπως όταν παίζαμε εμείς, ας πούμε, που το έχω παραπάνω. Πάντως, να τονίσω κι εγώ, μια και καλύπτουμε τα ρεπορτάζ όλων των ομάδων, ότι φέτος η διοίκηση, η Καζαντζίδη και τα παιδιά που προανέφερες έδωσαν όλα τα εφόδια και στον προπονητή. Δεν ξέρω, νομίζω είναι η μοναδική ομάδα στην Α2 που είχε γυμναστεί, περιλάβει, να βοηθήσει το Σάκη τον Μπαγκούρα στην εγκλήμαση των ποδοσφαιριστών. Το Στάθη τον Κοζίδη να ευχαριστήσω, έτσι, που γι' αυτός με τη μεριά του πρόσφερε πάρα πολλά. Δηλαδή, ήταν προπονητής θεματοφυλάκων, έκανε τη διοίκηση, βοήθησε τα μίξα το παιδί και τον ευχαριστώ και συγγνώμη που τον ξέχασα κιόλας πριν. Εντάξει, σήμερα είναι η μέρα χαρά, σε όλα συγχωρούνται πιστεύω. Να μείνουμε πόλη στο ότι Αγροτικός Αστέρας του χρόνου θα αγωνίζεται στην πρώτη ραστεχνική και να σε αφήσουμε να συνεχίσεις. Αυτό είναι το κυριότερο βασικά, και να σε αφήσουμε εδώ να πας με τους παίκτες να το γιορτάσετε, γιατί έχετε και ένα mini barbecue εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Έγινε, να είσαι καλά. Καλή επιτυχία του χρόνου. Τον προπονητή του Αγροτικού Αστέρα Πλατέως έχουμε δίπλα μας, τον Σάκη τον Μπαγκούρα. Σάκη, τελείωσε σεζόν. Ο Αγροτικός Αστέρας ανέβηκε στην πρώτη ερασιτεχνική. Οι στόχοι οι οποίοι είχαν τεθεί από τη διοίκηση και από τεχνική ηγεσία εκπληρώθηκαν. Έστω και δεύτερος, έτσι, γιατί πολλή κουβέντα γίνεται γι' αυτό. Αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μείνουμε στο αποτέλεσμα, ότι η ομάδα μετά από πολλά χρόνια καταφέρει να αλλάξει επίπεδο και να ανέβει στην ερασιτεχνική. Θα θέλαμε λίγο τα σχόλιά σου να μας κάνεις για τη φετινή σεζόν. Εγώ θα έλεγα να μείνουμε στο έστω και δεύτερος. Από τη στιγμή που η εγκύκλειος λέει ότι δύο ομάδες ανεβαίνουν, εγώ θα πω το εξής, γιατί ακούω πολλά πικρόχολα σχόλια ή οτιδήποτε, τα οποία ναι μεν με αφήνουν παγερά διάφορο, αλλά να πούμε και δύο πράγματα γι' αυτό, έτσι. Δηλαδή, θα κάνω ένα εύλογο ερώτημα. Δηλαδή, ο πρώτος, έτσι, που μπράβο και συγχαρητήρια και δίκαια, βγήκε η ομάδα της Μελίκης και συγχαρητήρια. Τους αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί έχουν πολλά παιδιά από το χωριό τους, κάναν τις κατάλληλες προσθήκες και βγήκανε πρώτοι και άξια, και πάλι δικαιωματικά τους αξίζουν τα συγχαρητήρια και από μένα και από όλους τους ποδοσφαιρόφιλους, θα έλεγα. Τώρα, εμείς που βγήκαμε δεύτεροι, έτσι, για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλο επίτευγμα, γιατί νομίζω ότι το μόνο που έχω να πω είναι ότι αυτή η ομάδα έκανε μια προσπάθεια εδώ και 20 χρόνια για να βγει κατηγορία. Πολλές φορές, και θέλω να δώσω και συγχαρητήρια στην προηγούμενη διοίκηση που έχει βγάλει δύο φορές την ομάδα, αλλά το μόνο που μπορώ να πω εγώ είναι ότι θα είμαστε και εμείς του χρόνου στην Α1 κατηγορία. Τεράστια επιτυχία, δεν το συζητά αυτό. Το ίδιο, μα εγώ δεν μιλάω για σένα προσωπικά, εγώ μιλάω γενικά για αυτά τα σχόλια που ακούγονται και για αυτά που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Απλά το μόνο που μπορώ να τους πω είναι με μία λέξη, ας πούμε, ότι είναι τραγική. Γιατί η ομάδα αυτή έκανε μία προσπάθεια. Έχουν παίξει παιδιά από το χωριό, έχουμε βγάλει φέτος 3 παιδάκια και σήμερα τα είδατε 14χρονα και παίξαν 15χρονα στην ομάδα, και αυτό είναι το μέλλον και τους ανήκει. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι η ομάδα μας θα είναι του χρόνου στην Α1, έστω και δεύτερη. Θα είναι του χρόνου στην Α1. Γιατί Α1 δεν θα υπάρχει του χρόνου. Στην Α. Και δεν νομίζω να χάσαμε κάποιο, σαν δεύτερη, δεν νομίζω ότι χάσαμε κάποιο εφάπαξ το οποίο που θα έδινε η ομάδα, η ένωσή μας. Δεν είχε ούτε κάποιο χρηματικό έπαθλο να πεις ότι μας στεναχωρεί. Απλά εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που εργάστηκαν εδώ και 8 μήνες σε αυτή την ομάδα. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην ομάδα, γιατί περί ομάδας πρόκειται, του Συμβουλίου.
που είναι αγαπημένα όλα τα παιδιά μεταξύ τους. Θέλω να πω ότι είχαμε μια, γιατί ακούγονται 1002 τραγικά πράγματα, θέλω να πω ότι ήμασταν πάρα πολύ αγαπημένοι, δεν ανταλλάξαμε ούτε μια κουβέντα και στις στραβές που κάναμε. Χάσαμε, να φανταστείτε, σχεδόν από τον τελευταίο και δεν έγινε τίποτα και το πήραν κάτι και το διονύσαν. Η διοίκηση εισάξησε στήριξη. Αυτό είναι γεγονός. Δεν νομίζω ότι το αμφισβητήσει κανένας αυτό. Να κάνω μια ερώτηση. Για ποιο πράγμα να μη στήριξει η διοίκηση? Όχι, για ποιο πράγμα? Στήριξε την επιλογή του προπονητή μέχρι το τέλος. Αυτή δεν ήταν η επιλογή τους. Και εγώ στήριξα τη δική μου επιλογή να έρθω εδώ πέρα και μέχρι τελευταία. Ναι, μεν εγώ για καλό της ομάδος. Και γιατί κάποια στιγμή είπαν ότι παραιτήθηκα δύο φορές και η ομάδα με είπε να μείνω. Απλά εγώ, επειδή είμαι πάρα πολύ περήφανος σαν άνθρωπος, ήθελα να πω το εξής, ότι με την παρέτησή μου είχα πει ότι παρετούμε για το λόγο τον εξής, ότι μήπως θα ήταν καλύτερο να πνέει ένας καινούριος άνεμος στην ομάδα που θα είναι καλύτερο. Τελικά η ομάδα είπε ότι στήριξε εμένα, με πίστευε και εγώ πίστευα σε αυτήν την ομάδα και τελικά φέραμε εις πέρας αυτό εδώ που ξεκινήσαμε, το εγχείρημα που ξεκινήσαμε την αρχή της χρονιάς. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους, μα όλους, χαιρέτησα τα παιδιά μέσα στα αποδυτήρια πριν τον αγώνα και τους είπα ότι πάμε Σάκη, να γιορτάσουμε. Να πούμε για τον κόσμο που δεν ξέρει, με ανάρτησή σου το πρωί είπες ότι θα είναι το τελευταίο σου παιχνίδι. Ναι, βεβαίως. Δεν ξέρω τι λέω, είμαι υπόλογος σε αυτά που λέω, έχω το γνώθι σε αυτό και ό,τι μερίδιο ευθύνης μου αναλογεί το δέχομαι και ό,τι μερίδιο ευθύνης μου αναλογεί πάλι το παίρνω πάνω μου. Έγινε, Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα. Και πιστεύω του χρόνου σε κάποιο άλλο πόστο πάλι ο Έμβολος θα είναι κοντά να σε στηρίξει τις προσπάθειες που κάνεις και να καλύψει την ομάδα με την οποία θα είσαι. Στο ίδιο πόστο θα είμαι, στο πόστο του προπονητή. Έχουμε κανένα νέο, Σάκη, να πούμε τίποτα, υπάρχει κάτι? Όχι, είναι πάρα πολύ νωρίς, προτάσεις υπάρχουν, αυτό γίνεται αφού είναι γνωστά στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Θα κοιτάξω ποια ομάδα θα έχει βλέψεις για κάτι καλό και νομίζω ότι εκεί θα πάω. Έγινε, Σάκη, να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.